Πριν λίγες ώρες, στην περιοχή Βερκνία-Γασιρόβατκα της Ουκρανικής περιφέρειας Σούμι, τα ρωσικά στρατεύματα έπληξαν ένα μεγάλο εχθρικό κομβόι αποτελούμενο από 20 φορτηγά. Στο διαδίκτυο δημοσιεύτηκε πριν λίγο και το σχετικό βίντεο της επίθεσης, το οποίο δείχνει συνολικά 3 ρωσικά πλήγματα κατά του Ουκρανικού κομβόι. Τα 2 πλήγματα πραγματοποιήθηκαν από ομοβροντίες ρωσικών συστημάτων πολλαπλής εκτόξευσης πυράβλων MLRS, ενώ το τελειωτικό χτύπημα έδωσε ένας ρωσικός επιχειρησιακός τακτικός πυραυλός τύπου Iskander-M, εξοπλισμένος με ισχυρά εκρηκτική κεφαλή. Στο βίντεο φαίνεται η στιγμή που ο ρωσικός βαλιστικός πύραυλος Iskander πλήττει με ακρίβεια τον εχθρικό στόχο, προκαλώντας καταστροφικές συνέπειες στο κομβόι των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Τα πρώτα πλήγματα του ρωσικού στρατού δεν ήταν τόσο καταστροφικά, αφού τα βλήματα διασποράς που εκτόξευσαν οι εκτοξευτές της Μόσχας προσγειώθηκαν σε κοντινά χωράφια, πλήττοντας μόνο περιορισμένα τα φορτηγά του Κιέβου. Το περιστατικό αποτελεί μια σημαντική εξέλιξη στις μάχες του Κούρσκ. Εκτιμάται πως το εν λόγω Ουκρανικό κομβόι μετέφερε πολύτιμες προμήθειες και πυρομαχικά για τους Ουκρανούς στρατιώτες που πολεμούν σήμερα επί ρωσικού εδάφους. Στις 6 Αυγούστου φέτος, οι χιλιάδες Ουκρανοί στρατιώτες που εισέβαλαν στη ρωσική συνοριακή περιφέρεια του Κούρσκ ξεκίνησαν την επίθεσή τους με αφετηρία το Σούμι της Βόρειας Ουκρανίας. Σχεδόν ένας μήνας πέρασε από τότε που ξεκίνησε η Ουκρανική επιθετική επιχείρηση στο Κούρσκ και τα πράγματα σήμερα κυλούν ομαλότερα από ποτέ. Δεν παρατηρείται ιδιαίτερη ένταση στις εχθροπραξίες, τουλάχιστον συγκριτικά με την σφοδρότητα των μαχών των 2 πρώτων εβδομάδων. Μετά από 25 ημέρες, η Ουκρανία συνεχίζει βέβαια να επιχειρεί εφόδους σε διάφορες περιοχές του Κούρσκ. Αυτή τη στιγμή, μία από τις μεγαλύτερες επιθετικές επιχειρήσεις του Κιέβου στην ρωσική επικράτεια λαμβάνει χώρα προς την κατεύθυνση της πόλης Γκλούσκοβο. Σύμφωνα με πηγές, οι Ουκρανικές δυνάμεις βρίσκονται 11 χιλιόμετρα έξω από την πόλη. Το Γκλούσκοβο αποτελεί μέχρι και σήμερα το τελευταίο προπύργιο μιας δύναμης 3.000 Ρώσων στρατιωτών, οι οποίοι ουσιαστικά παγιδεύτηκαν νότια του ποταμού Σέιμ αφότου ο Ουκρανικός στρατός κατέστρεψε τις γέφυρες της περιοχής. Η κατάσταση στην περιοχή του Γκλούσκοβο παραμένει δύσκολη, ανέφερε το ρωσικό κανάλι Rebar στο Telegram, το οποίο έχει διασυνδέσεις εντός του Ρωσικού Υπουργείου Άμυνας. Ουκρανικοί σχηματισμοί συνεχίζουν να πλήττουν τις αμυντικές γραμμές και τις οδούς μεταφοράς προμηθειών των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων, ενώ προετοιμάζονται τώρα για μια πιθανή επίθεση στην περιοχή. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε και να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.